ξεκινάμε κυρίε και κύριοι από την εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Τα μηνύματα που στέλνει η Κομισιόν για να λυθεί η δύσκολη εξίσωση επανεκκίνηση των μετακινήσεων και του τουρισμού. Σύνδεση με τον Γιάννη Παλαιολόγο. Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Ε, Όντω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ε, ξεκινάει η δεύτερη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του των συστάσεων ή μάλλον των κατευθυντήρων γραμμών τη Κομισιόν για το άνοιγμα των συνόρων και την επαναλειτουργία τη τουριστική αγορά. Ε, ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα που προκύπτει μέχρι στιγμή είναι η αυστηρή στάση την οποία θα τηρήσει η Κομισιόν απέναντι σε κράτη-μέλη, τα οποία δεν υποχρεώνουν τι αεροπορικέ εταιρείε να δίνουν επιλογή στου επιβάτε μεταξύ βάουτσερ ή αποζημίωση σε μετρητά και μάλιστα σήμερα θα σταλεί μια επιστολή σε μια σειρά κρατών μελών... για αυτό το ζήτημα, η οποία θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα... Ε, στο δρόμο προς επιβολή ε, κυρώσεων. Mm -hmm. Κατά τα άλλα, έχουμε... οι συστάσεις αφορούν ένα σταδιακό άνοιγμα... Ε, το οποίο πρέπει να τηρεί διάφορες, ε, διάφορα κριτήρια. Χώρες οι οποίες έχουν παρόμοια επιδημιολογικά δεδομένα... και έχουν καταφέρει να χαλιναγωγήσουν τον ιό και που επίση επιβάλλουν παρόμοια μέτρα υγιεινής και κοινωνικής απομάκρυνσης... μπορούν να προχωρήσουν πρώτες στο, στο άνοιγμα. Ε, υπάρχουν συστάσεις για ε, αύξηση της δυνατότητας ε, ε, εξετάσεων... και παρακολούθησης του ιού σε πραγματικό χρόνο στις χώρες προορισμού. Δεν συστήνεται, δεν, δεν υιοθετήθηκε η ελληνική θέση για διαγνωστικό τεστ στις 72 ώρες πριν το ταξίδι, γιατί θεωρείται ότι ακόμα και αν αυτό το τεστ είναι αρνητικό, δεν υπάρχει κάποια εγγύηση ότι ε, ο άνθρωπο αυτό δεν θα νοσήσει αφού ταξιδέψει. Και επίση υπάρχει σκεπτικισμό για την ιδέα των τεστ αντισωμάτων, δεδομένη τη αβεβαιότητα για την αξιοπιστία του και τη αβεβαιότητα για το πόσο, πόσο διαρκεί η ανοσία που δημιουργούν τα αντισώματα. Γιάννη, σε πόσες φάσεις θα γίνει η σταδιακή επανεκκίνηση. Είναι τρεις οι του σχεδίου. Υπάρχουν τρει πυλώνε, οι οποίοι αφορούν αυτό που αναφέραμε για τα επιδημιολογικά δεδομένα, δηλαδή να είναι παρόμοια και, να, και οι τάσει να είναι προ τον περιορισμό των κρουσμάτων. Το δεύτερο είναι οι δύο χώρε, οι οποίε παίρνουν την απόφαση να έχουν παρόμοια μέτρα προστασία για να μην υπάρξει επανάκαμψη του, του ιού. Και το τρίτο είναι μια γενική σύσταση αναλογικότητα, δηλαδή να μην είναι υπερβολικά αυστηρά τα μέτρα ώστε να επιτρέπεται να επανεκκινήσει η οικονομική δραστηριότητα. Αποκάλυψη τώρα λοιπόν το νέο τοπίο στην Ευρώπη για μετακινήσει και τουρισμό. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιάννη Παλαιολόγο.